Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση του Ινδο-Ειρηνικού κατηγόρησε ένα κινέζικο πλοίο για την πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών, οι οποίοι σχεδόν οδήγησαν σε σύγκρουση με ένα Αμερικανικό αντιτορπιλικό στο στενό τη Ταϊβάν. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση, το κινέζικο πλοίο, χωρί προφανή αιτία, ήρθε κοντά στο αντιτορπιλικό του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Στο υλικό, το κινέζικο πολεμικό σκάφο φαίνεται σαν να εμβολίζει το Αμερικανικό πλοίο, ωστόσο αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι πω το σκάφο του Πεκίνου πέρασε ακριβώ μπροστά από το δυτικό για να το εκδιώξει από την περιοχή. Το κινέζικο πολεμικό πλοίο προσπέρασε το αντιτορπιλικό USS Changhu σε απόσταση μόλι 137 μέτρων. Ανέφερε δημόσια δήλωση τη διοίκηση του Ινδοερηνικού των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τέτοια κοντινή προσέγγιση φυσικά και θεωρείται επικίνδυνη, μια και μπορεί εύκολα εύκολα να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ των δύο πλοίων. Στο υλικό φαίνεται πόσο επικίνδυνο ήταν ο ελιγμό αυτό. Με την παραμικρή αλλαγή στην ταχύτητα ή πορεία, τα δύο πλοία θα μπορούσαν να είχαν συγκρουστεί, κλιμακώνοντας απότομα τι σχέσει Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Το παραπάνω συμβάν είναι ένα από τα πολλά που έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες και προκάλεσαν διεθνή ανησυχία. Αμερικανικά μαχητικά και πλοία έρχονται αντιμέτωπα με κινέζικα στοιχεία πολύ συχνά στην περιοχή του Ινδοερηνικού. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη κοντά στην Ταϊβάν, σημείο που αποτελεί επίκεντρο των διαφωνιών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Απανοτά είναι τα χτυπήματα για τις Ηνωμένε Πολιτείε τις τελευταίες ώρες, αφού νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ένα μεγάλο ρωσικό στρατιωτικό κομβόι κινούνταν μέχρι πριν λίγο προ τα ανατολικά του κυβερνίου Ντέρ Ελζόρ στη Συρία. Η κίνηση αυτή, η οποία αρχικά εμφανίστηκε ω είδηση σε μέσα κοινωνική δικτύωση, ήρθε εν ώψη αναφορών περί παράδοση Ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην ανελόγω περιοχή. Ταυτόχρονα, αλλά πιθανότατα καθόλου τυχαία, καταγράφηκε η σημαντική παράταξη τη Συριακή 17η Μεραρχία Πεζικού στην όχθη του Εφράτη. Όπω είναι γνωστό, οι ρωσικέ δυνάμει στη Συρία υποστηρίζουν τι Συριακέ Ένοπλε Δυνάμει και την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Ασάντ, με τι Αμερικανικέ δυνάμει στην περιοχή να πολεμούν. Κατά του Σύριου ηγέτη. Όσο για το Ιράν, είναι πράγματι πολύ πιθανή παράδοση ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού στη χώρα. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή τύπο τη πιθανή παράδοση, μια και η Τεχεράνη έχει προβάλει ενδιαφέρον για ένα εύρο ρωσικών οπλικών συστημάτων στο πρόσφατο παρελθόν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.